Πάμε Δυτική Κρήτη, πάμε στην Κίσαμο, πάμε εκεί στο σχολείο Δραπανιά, όπου υπάρχει μια τάξη, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει καλύτερα και η κυρία Μεϊντάνη, εκεί στη Τρίτης Δημοτικού, όπου από τα Χριστούγεννα δεν έχουν δασκάλα τα παιδιά. Κυρία Ελένη Μεϊντάνη, πρόεδρος Λόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δραπανιά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως όταν βλέπω ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Συνεδευξιαζόμενο να χαμογελά, λέω το θέμα είναι για γέλια και για κλάματα. Δεν ξέρω τώρα, είναι να χαμογελάμε ή να κλαίμε. Τι πιστεύετε? Το γέλιο είναι για κλάματα, ναι, αλλά πρέπει πάντα να χαμογελάμε και να έχουμε, μπράβο, ελπίδα, διότι μεγαλώνουμε παιδιά. Σωστά. Και πρέπει να τους δίνουμε ελπίδα. Και τα επηρεάζουμε. Λοιπόν, από πίσω θα φωνάζουμε και από μπροστά θα χαμογελάμε. Σωστά, συμφωνώ και επαυξάνω. Για πείτε μας λίγο, πόσο σοβαρό είναι το θέμα? Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάνω από 4 μήνες. Έχει δηλωθεί η άδεια της εκπαιδευτικού από τον Νοέμβριο στην πρωτοβάθμια. Ναι. Το σχολείο είναι και ολοήμερο. Έχει 2 τμήματα ολοημέρου. Από τις 5 Δεκέμβρη δεν υπάρχει εκπαιδευτικό στην Τρίτη Δημοτικού. Δηλαδή πώς πραγματοποιούνται το τα μαθήματα? Απορία, πώς πραγματοποιούνται τα μαθήματα? Τα μαθήματα τα πραγματοποιούνται όπως γίνονται στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που μπαίνουν οι καθηγητές κάθε ώρα. Ναι. Έτσι μπαίνει μια δασκάλα κάθε ώρα. Η διευθύντρια ανέλαβε τη γλώσσα, άλλος δάσκαλος ανέλαβε τα μαθηματικά. Κάποιοι δάσκαλοι ειδικοτήτων, γερμανικών, γαλλικών, που δεν κάνουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, επειδή έχουν και δεύτερη ειδικότητα σαν των άλλων δραστηριοτήτων, μπήκαν και καλύψανε το κενό. Και είχαμε και συνεχώς επιβεβαίωση ότι θα έρθει δασκάλα, θα έρθει μια δασκάλα γυρνάει από άδεια, θα έρθει να καλύψει, συνεχώς αναβολές και δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα. Δεσμεύσεις από την πρωτοβάθμια? Η πρωτοβάθμια δεν δεσμεύεται, διότι λέει ότι δεν υπάρχει υλικό, δεν υπάρχει στην επιτηρίδα δάσκαλοι για να καλύψουν το κενό. Ναι. Δεν ξέρουν πότε θα μπορέσει να καλυφθεί. Ευθύνες λένε ότι υπάρχουν, στο ότι είναι τέτοιο μεγάλο το κενό και το θέμα των ξαφνικών αδειών που παίρνουν οι δάσκαλοι λόγω επαπειλούμενων κοιήσεων και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και βγαίνουν εκτός προγραμματισμού κάθε χρόνο. Πέρσι συνέβη το ίδιο και βγήκαμε εκτός προγραμματισμού και αλλάξαμε 3 και 4 δασκάλες, όμως καλύφθηκαν σε άμεσο και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορία και ερώτηση. Φέτος έχουν περάσει 4 μήνες. 4 μήνες. Ποιες οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα παιδιών ηλικίας 7-8 ετών? Στο κομμάτι ότι δεν έχουν μία σταθερότητα. Δηλαδή βλέπουν ένα μαθητή του σε μία άλλη τάξη και έχει μία συγκεκριμένη δασκάλα, συγκεκριμένο δάσκαλο, και τα παιδιά αναγκάζονται και έρχονται σε επαφή με 4-5 εκπαιδευτικούς σε μία ευαίσθητη ηλικία. Δεν είναι γυμνάσιο, δεν είναι λύκειο. Ναι, γιατί ο δάσκαλος σε αυτές τις ηλικίες λειτουργεί σαν μια οικογένεια. Που μαζεύει είναι σαν τα οικογένεια. Είναι μια οικογένεια, ακριβώς. Τα παιδιά αυτά νιώθουν πάρα πολύ άσχημα. Δεν προχωράνε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, διότι δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό αυτό εύκολα. Πόσα παιδάκια είναι? Διότι η διευθύντρια που καλύπτει... Είναι 6 παιδάκια και υπάρχουν θέματα με το κερασί. Υπάρχει ένα ιστορικό με αυτή την Τρίτη-Τετάρτη του σχολείου μας φέτος, διότι προσπαθήσαμε πάρα πολύ στις αρχές της χρονιάς με αποχή διαρκείας, με κινητοποιήσεις, να μην υποβαθμιστεί το σχολείο σε τετραθέσιο αρχικά και πενταθέσιο μετά. Ναι. Καταφέραμε και το σχολείο κρατήθηκε ως εξαθέσιο. Το σχολείο δεν έχει πρόβλημα βιωσιμότητας. Από θέμα είναι να είναι ένα κόκκινο σχολείο. Ναι. Με τις κατάλληλες κινήσεις που μπορεί η πρωτοβάθμια να κάνει, δεν υπάρχει κανένα θέμα του σχολείου αυτού να υποβιβαστεί. Και γι' αυτό και δεν έγινε υποβιβασμός. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το μεγάλο κενό δασκάλου, διότι πήγαμε και στην τελευταία συνάντηση που συνέχεια ενοχλούμε την πρωτοβάθμια και μας είπε η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας ότι υπάρχει δυνατότητα η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας, εάν θεωρήσει κάποιο σχολείο ότι έχει προτεραιότητα, να υπάρξει
δάσκαλους, γιατί οι δάσκαλοι συνήθως επιλέγουν σε ποιο σχολείο θα πάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Αν όμως υπάρχει πρόβλημα, μπορεί η πρωτοβάθμια να πει θα πας εκεί. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και πιστεύουμε ότι είναι κάτι συστηματικό και ενορχιστρωμένο, ώστε να γίνει από την πλάγη το πενταθέσιο που είχαν υπολογίσει. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και σε περιοχές ενδοχώρας και σε τάξεις και σε σχολεία που πραγματικά πρέπει να στηριχθούν και να αφήσουμε τις δεσμεύσεις που δεν υλοποιούνται. Και έχουμε εισέλθει και σε μία προεκλογική περίοδο και γιατί όχι να αναδείξουμε αυτά τα θέματα προκειμένως ελπίσουμε του χρόνου οι αρμόδιοι να πάρουν τα πράγματα πιο σοβαρά. Δεν πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα στα αστικά κέντρα. Δεν πρέπει να... Μόνο στα αστικά κέντρα. Δεν πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα σε μεγάλες υποδομές και σε σχολεία. Πραγματικά χρησιμοποιώ τον όρο φαντεζή στο κομμάτι των υποδομών. Υπάρχουν και σχολεία της ενδοχώρας. Έξι παιδάκια τώρα, είναι δυνατόν από τα Χριστούγεννα να μην έχουν δάσκαλο ή κάποια δασκάλα? Ναι, είναι δυνατόν και να σκεφτείτε ότι δεν είναι ενδοχώρα ο Δραπανιάς. Είναι 5.000 χιλιόμετρα από το Καστέλι Κισάμου. Βέβαια, είναι εγώ το... 5 λεπτά από την εγώ το έκανα πιο γενικό γενικά. Ναι, το κάνει πιο γενικό. Έχετε δίκιο. Εμείς έχουμε τον πόνο μας. Φανταστείτε τι γίνεται. Φανταστείτε τι γίνεται. Πόνο μας. Αλλού. Και δεν λειτουργεί και το ένα τμήμα του ολοημέρου που οι γονείς έχουν εντελώς βγει από τον προγραμματισμό τους, που ψάχνουν δασκάλους για να κάνουν ιδιωτικά μάθημα στα παιδιά για να τα απεξέλθουν και να πάνε στην Τετάρτη. Ναι. Που δεν υπάρχει καμία πρόνοια, που υπάρχει νόμος για την υποχρεωτική εκπαίδευση, ότι αν δεν το στείλει ο γονιός το παιδί στο σχολείο, διώκεται ποινικά, χωρίς αντίστοιχη ρήτρα για το Υπουργείο Παιδείας όταν δεν κάνει τη δουλειά. Τι λέμε τώρα, τι ζητάτε, τι λέμε, τα αυτονόητα. Λοιπόν, κυρία Μεντάνη, εγώ δεσμεύομαι το θέμα να το ξαναπιάσουμε και το επόμενο διάστημα. Ας δώσουμε το χρόνο μέσα στον Απρίλιο, πιθανότατα αρχές Απρίλη, να καλυφθεί το κενό. Και θα βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο, στον ίδιο χώρο να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ θερμά.